Αυτή τη φορά τα ωραία αφορούν έναν καθηγητή της ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς φέτος συμπεριλήφθη στον κατάλογο των ερευνητών από όλο τον κόσμο, που οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση σε συναδέλφους του διεθνώς. Ο κατάλογος ετήσιος περιλαμβάνει 6.602 επιστήμονες, από τους οποίους 12 προέρχονται από την Ελλάδα. Και ως ερευνητής με την υψηλότερη επιρροή παγκοσμίως στο πεδίο της τοξικολογίας είναι ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Αριστίδης Τσατσάκης, που είναι καθηγητής τοξικολογίας. Θυμίζω ότι είναι ο πρώτος τοξικολόγος που πραγματοποίησε πειραματικές μελέτες με στόχο την προσομοίωση της έκθεσης του ανθρώπου σε πληθώρα ουσιών κατά τη διάρκεια της ζωής του, ώστε να ερμηνευτούν οι πραγματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διετέλεσε πρόεδρος Εταιρείας Ευρωπαίων Τοξικολόγων και Ευρωπαϊκών Τοξικολογικών Εταιριών, μέλος Ρωσικής Ακαδημίας, από τα λίγα, ως Έλληνας. Καλημέρα, κύριε Τσατσάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα, Γιώργο μου. Εγώ σου δίνω συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου. Πραγματικά μπορώ να σου πω ότι κι εγώ πολλές φορές αισθάνθηκα περήφανος, γιατί μου σε κάποια ταξίδια μου στο εξωτερικό και ένα στην Αμερική, κάποιοι Έλληνες που ήταν στο τραπέζι μαζί μου αναφέρθηκαν ότι ακούνε τις εκπομπές σου και είναι, σε λατρεύουν. Κύριε Τσατσάκη, εντάξει, λέω αυτό ανοιχτά. Ωραία, ωραία. Τι σημαίνει για έναν Έλληνα επιστήμονα και μάλιστα περιφερειακού πανεπιστημίου, όχι κεντρικού, να είναι ένας από αυτούς που στη δωδεκάδα των Ελλήνων επηρεάζει τους συναδέλφους του παγκόσμια, διότι σε αυτό συνίσταται και η φετινή σας συμπερίληψη στο συγκεκριμένο κατάλογο επιδραστικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, φυσικά είμαι περήφανος που αυτή η αξιολόγηση συμπεριέλαβε και το όνομα το δικό μου, που αφορά βέβαια το επιστημονικό μου έργο, mm-hmm. για το οποίο θα εξηγήσω σε λίγο γιατί νομίζω ότι συμπεριελήφθη. Θέλω να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μεν, αλλά είναι, ίσως έχει πάρει πολύ καλές αξιολογήσεις σαν νέο πανεπιστήμιο και βρίσκεται σε πολύ καλή σειρά ανάμεσα στα πανεπιστήμια του κόσμου. Οπότε δεν είναι παράξενο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φυσικά, οι αξιολογήσεις αυτές τώρα που αναφερθήκατε αφορούν αντικείμενα και αυτοί οι 12 που mm-hmm. Αναφέρεστε για την Ελλάδα είναι σε διαφορετικά αντικείμενα οι περισσότεροι, αλλά οι περισσότεροι είναι στο πεδίο, ας πούμε, της ιατρικής, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει και πολύ καλή επιστημονική δραστηριότητα στα πεδία, σε διάφορα πεδία της ιατρικής. Σύμφωνοι, αλλά μες στη δωδεκάδα, εγώ να το πω για την ιστορία, κύριε Τσατσάκη, μισό λεπτό να το πω. Μες στη δωδεκάδα, τρεις να είναι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο ένας από την ιατρική του σχολή, εσείς. Οι άλλοι δύο, ο κύριος Τούμπος από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο κύριος Βόντας, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΑ. Δεν είναι λίγο πράγμα τώρα στους 12 ή 3? Ναι, και ο κύριος Βόντας δεν είναι στο Πανεπιστήμιο. Όχι, είναι στο Γεωπονικό. Ναι. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Αλλά είναι στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας. Άρα είναι ακριβώς, είναι ο νέος διευθυντής. Κάτι λέει λοιπόν αυτό και πολύ περισσότερο στην τοξικολογία, που δεν είναι ένα εύκολο πεδίο. Ναι, δεν είναι καθόλου. Και αν κάνω μια διευκρίνηση, θα μπορώ να σας πω ότι ίσως εγώ είμαι ο μόνος από τους πολύ γνωστούς τοξικολόγους και της Αμερικής και της Ευρώπης που συμπεριλαμβάνομαι σε αυτό το κατάλογο. Είναι και ο συνάδελφός μου και συνεργάτης μου από το Einstein College of Medicine, ο Άσνερ, και αυτό είναι ιδιαίτερα, ας πούμε, τιμητικό και για μένα, αλλά και για τις για αυτές τις μελέτες που κάνει στην τοξικολογία, γιατί πάρα πολλοί από τους αντίστοιχους τοξικολόγους που είναι στο πεδίο της φαρμακολογίας τοξικολογίας, γιατί η αξιολόγηση αυτή αφορά
γενικότερα το πεδίο φαρμακολογία, τοξικολογία. Mm-hmm. Πάρα πολλοί από τους συναδέλφους μου είναι φυσικά στελέχοι και επιστημονικοί διευθυντές στους οργανισμούς όπως το FDA, το EPA, τον EMA και πολλούς άλλους μεγάλους οργανισμούς, ας πούμε τον ΕΧΑ στην Ευρώπη, τον ΕΦΣΑ κλπ. Οπότε επειδή ακριβώς και η δικιά μου η δουλειά περισσότερο επικεντρώνεται στην ασφάλεια και στην προαγωγή της υγείας, ένα μέρος ας πούμε της τοξικολογίας είναι στενά δεμένο με την υγιεινή και γι' αυτό και ήταν αυτή και η βράβευσή μου που, από το Ινστιτούτο Έρισμαν της Μόσχας όταν γιορτάστηκε τα 130 χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου αυτού από τον Έρισμαν. Άρα η υγιεινή λοιπόν ήταν παλιά σαν αντικείμενο πολύ στενά συνδεδεμένο και με την τοξικολογία. Η δικιά μου η δουλειά και οι εργασίες ας πούμε οι επιστημονικές είχαν την κατεύθυνση αυτή την οποία εσείς αναφέρετε και πολύ σωστά και που έχει να κάνει με την, με την έκθεση σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό, για να το διευκρινίσω λίγο για τους ακροατές σας, έχει να κάνει στο ότι μέχρι τώρα οι περισσότεροι, οι μελέτες που αφορούσαν την ασφάλεια και την για τα προϊόντα, ό,τι προϊόντα ήταν και αυτά, είτε βιομηχανικά κλπ. Οι περισσότερες μελέτες είχαν να κάνουν με τα κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά ξεχωριστά. Δηλαδή πολύ λίγη σημασία αλλά και εργαστηριότητα είχε δρομολογηθεί στο να μπορέσει, η επιστημονική κοινότητα να αξιολογήσει σύνθετα όλες αυτές τις επιδράσεις μαζί με τις αλληλεπιδράσεις που έχουν με παρόμοιες παραμέτρους ή και με συναφείς παραμέτρους και γενικότερα με την πραγματική ζωή. Δηλαδή αυτό είχε να κάνει με το ότι και στη διατροφή μας αλλά και στο το προφίλ της ζωής μας, το στυλ της ζωής που ζούμε, αλλά και η περιβαλλοντική έκθεση και η διατροφή όπως το είπα, όλα αυτά μαζί συνδυάζουν ένα τοξικό φορτίο και μια διαχείριση από την πλευρά που κάνουμε εμείς στην υγεία μας που πρέπει να την αξιολογήσουμε και από την πλευρά ας πούμε της, της τοξικολογίας. Αυτή τη σύνθετη ας πούμε αξιολόγηση είναι η βάση των μελετών που είχα προτείνει και μια σειρά από πειραματικές μελέτες που δημιούργησα και έχουμε πάρα πολλά αποτελέσματα σε πολλά εργαστήρια του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ρωσίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών. Δεν μου λέτε κύριε αυτό Τσατσάκη. Το οποίο θα ήθελα τώρα να πω, ίσως γιατί θα το ρωτούσατε, ας πούμε. Μισό λεπτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έτσι μου γεννήθηκε ακούγοντάς σας, γιατί για να είστε επιδραστικός στους συναδέλφους σας, και αυτό τιμήθηκε, έχει τη σημασία του. Για πείτε μου, ο σύγχρονος άνθρωπος, και δει στο λεγόμενο τρομάρα του αναπτυγμένο κόσμο, προσέξτε τι θα σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι είναι πιο τοξικός από την πραγματικότητά του, αλλά και πιο προσαρμοστικός σε αυτή την τοξικότητα του τι ζει, είτε διατροφικά, είτε περιβαλλοντικά, είτε σε συνθήκες υγιεινής, είτε σε συνθήκες εργασίας, όλα αυτά, είναι πιο τοξικός ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και πιο προσαρμοστικός σε αυτή την τοξικότητα? Εντάξει, δύσκολο ερώτημα. Καταρχάς, είμαστε στην εποχή που μιλάμε για precision medicine, δηλαδή για ιατρική ακρίβεια, για προσωπημένη ιατρική και το ίδιο. Οπότε το θέμα αν γενικότερα ο άνθρωπος είναι πιο τοξικός είναι κάτι το οποίο σε φυσικά με βάση τις
επιδράσεις είναι περισσότερες, ας πούμε. Οπότε δέχεται περισσότερες τοξικές επιδράσεις, ναι. Από την άλλη, όμως, και τα επίπεδα ασφαλείας γίνονται όλο και περισσότερο πιο στενά. Δηλαδή, θέλω να πω, πιο κοντά στο να είναι ασφαλή. Mm. Όμως, όσο πιο κοντά και ασφαλή τα κάνουμε, τόσο λόγω της υπέρμετρου αύξησης των προϊόντων και των εκθέσεων, ένα απλό παράδειγμα είναι, ας πούμε, και το 5G, το οποίο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν έχει αλληλεπίδραση στην υγεία και αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες. Οπότε όσο προσπαθούμε, από τη μία μεριά προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιδράσεις, τα επίπεδα, mm-hmm. της συγκεντρώσεις, ας πούμε, τις εκθέσεις, και από την άλλη με τη ζωή που ζούμε, με το lifestyle και με τα νέα προϊόντα, συνεχώς αυξάνουμε και αυτή την επίδραση. Άρα αυτή είναι η σύγχρονη επίδραση. Οπότε είναι μια ισορροπία. Mm-hmm. Τώρα, αν ο άνθρωπος, ναι, οπωσδήποτε υπάρχει μια προσαρμοστικότητα μεγαλύτερη. Αυτό το οποίο όμως εγώ τώρα έχει νόημα να αναφέρω, γιατί έχει να κάνει και με πολλές από τις δημοσίευσεις τις δικές μου, είναι αυτό που πρέπει να πω γενικότερα στον κόσμο, είναι ότι επειδή τελευταία μιλάμε για την κατηγοριοποίηση ανθρώπων που έχουν να κάνουν με τις ασθένειες και λοιπά, και μιλάμε πάρα πολύ, ας πούμε, εγώ είμαι στην ηλικία των 60 και παλιότερα αυτή η ηλικία θεωρείται κάποιος, ας πούμε, ότι ήταν ηλικιωμένος. Στην αρχαία Ελλάδα θεωρείται όριμος ο άνθρωπος αυτός, μέχρι και τα 80 ίσως, γιατί οι Αθηναίοι έκαναν πάρα πολύ γυμναστήριο. Θέλω να πω, λοιπόν, έτσι με απλά λόγια, ότι η άσκηση και η διατροφή, αλλά μαζί βέβαια και με την ψυχολογία και την ψυχική υγεία, είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά τα οποία φροντίζουν την υγεία μας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με διάφορες ασθένειες γενικότερα, που δεν οφείλονται, ας πούμε, σε μια γονιδιακή, σε ένα γονιδιακό πρόβλημα, σε ένα γενετικό πρόβλημα, οφείλονται στο ότι δεν ακολουθούμε σωστούς κανόνες στη ζωή μας, που σε αυτούς πρέπει να συμπεριλάβουμε τα βασικά, τα οποία είναι η καθημερινή άσκηση και η σωστή διατροφή μας. Και επειδή η διατροφή στις σημερινές συνθήκες έχει πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το τι περιλαμβάνει μέσα το κάθε προϊόν, παραμένει να έχουμε την ανάγκη διαφόρων συμπληρωμάτων και βιταμινών για να εξισορροπήσουμε, ας πούμε, αυτή την διατροφή με τα προϊόντα που παίρνουμε στη σύγχρονη εποχή. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουν υπόψη, και ιδιαίτερα και οι άνθρωποι που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και αυτοί που είναι στην ηλικία μας, Γιώργο, ώστε η κίνηση είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε στην κίνηση, και η καλή διατροφή πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε στη ζωή τους. Θέλω, πριν σας αποχαιρετήσω στο λίγο χρόνο που μας απομένει, να σας ρωτήσω τι έχει να μας πει η τοξικολογία με τις σύγχρονες σήμερα τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και μεθόδους σε σχέση με την πανδημία. Έχω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα ακροατών, αλλά εγώ περιορίζομαι σε κάτι πιο γενικό. Έχει να μας πει, οδηγήστε σε κάποια συμπεράσματα 2 χρόνια μετά από αυτή την παγκόσμια περιπέτεια, τοξικολογικά εννοώ. Εντάξει, υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις στις οποίες μπορεί κανείς να αναφερθεί. Το ουσιαστικό, σαν επικεφαλίδα, είναι ότι η τοξικολογία, καλά το είπατε, έχει άμεση σχέση με τα θέματα της πανδημίας, διότι έχει άμεση σχέση με τη διατήρηση ενός καλού ανοσοποιητικού συστήματος. Και η διατήρηση ενός καλού ανοσοποιητικού συστήματος, που αποτελεί και την ασφάλεια και την ασπίδα για να αντιμετωπίσει
ο οργανισμός του καθενός, είτε μικρού είτε μεγάλου, ιώσεις και άλλες επιβλαβείς, επιβλαβή προβλήματα, είναι ένα καλό νοσοποιητικό, το οποίο διατηρείται όσο, τόσο καλύτερο όσο λιγότερες είναι οι τοξικές επιδράσεις. Δηλαδή, πάνω σε αυτό που λέτε, υπάρχουν πολλές μελέτες και αυτές που έχω δημοσιεύσει και εγώ, αλλά και με συνεργάτες, όπου η μείωση των όλοι αυτοί οι παράμετροι οι οποίοι είναι τοξικοί και έχουν να κάνουν και με πάρα πολλές άλλες ασθένειες, όπως με τον καρκίνο ή άλλα προβλήματα καρδιαγγειακά κλπ. Όλες αυτές, αυτοί οι παράγοντες δηλαδή, άμεσα έχουν να κάνουν και με την, και με την επίδραση που έχουν να κάνουν με την επίδραση στον οργανισμό, έχουν να κάνουν και με την πανδημία. Οπότε η μείωση όλων αυτών των παραμέτρων ωφελεί, είναι το καλύτερο, ωφελεί τον οργανισμό, ωφελεί το ανοσοποιητικό και μειώνει τον κίνδυνο από την πανδημία ή γενικότερα από τις πανδημίες. Άρα εσείς δεν μπαίνετε στις δεξαμενές ένθεν κακήθεν. Λέτε ότι στέλνω ως καθηγητής τοξικολογίας ένα μήνυμα ότι είναι αναγκαία η διατήρηση και η προαγωγή της υγείας όλων των οργανισμών των ανθρώπινων, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα φορτία. Σωστά? Απόλυτη. Ναι, αυτό χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται και νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτά πρέπει κανείς να προσθέσει και την καλή ψυχολογία και την ψυχική υγεία και το να είσαι οπτιμιστής, να βλέπεις τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο, να βλέπεις τον ήλιο και να θες να βγεις στον ήλιο, ας πούμε, και στη θάλασσα. Νομίζω ότι η διατήρηση αυτής της ισορροπίας της ψυχικής μαζί με την άσκηση, μια καλή διατροφή, αλλά και γενικότερα μετά με την αποφυγή όλων αυτών των τοξικών παραγόντων που είναι επιβλαβής, όχι μόνο για το COVID-19 αλλά και για το καρκίνο και για άλλα που τα γνωρίζουμε, δηλαδή το κάπνισμα, το αλκοόλ, το πολύ αλκοόλ, και όλα αυτά είναι τώρα τα πρώτα που γνωρίζουμε, αλλά και όλες οι άλλες διάφορες επιδράσεις που έχουν τοξικούς κινδύνους, όλα αυτά, η αποφυγή όλων αυτών είναι υπέρ της διατήρησης μιας... Να κλείσω με ένα ερώτημα ακροατή που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι του φίλου του Χριστουλή. Σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον καθηγητή τοξικολογίας. Δεν μπορεί, λέει, θα έχουν παρατηρήσει και οι ίδιοι στο δικό τους εργαστήριο. Τι είναι αυτό που τους εντυπωσιάζει από το συγκεκριμένο ιό που έχει μετατρέψει όλη την ανθρωπότητα σε ρυθμούς πανδημίας, παρακολουθώντας εργαστηριακά την κατάσταση? Τι είναι αυτό που θεωρούν ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που δεν έχει φωτιστεί και τόσο τοξικολογικά, εννοεί. Φαίνεται, λένε ότι υπάρχει, έχουμε, θα σας πω, επειδή έχει παρατηρηθεί ότι διαφορετικές επιδράσεις, υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση στις επιδράσεις ανάμεσα στον κόσμο. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν καν, κάποιοι μπορεί να πεθάνουν και κάποιοι έχουν ενδιάμεσα προβλήματα. Και το ίδιο, αυτό λοιπόν προφανώς μπορεί να και έχει κάπως συσχετιστεί με διάφορα, με το γονιδιακό προφίλ ή παρόμοια πράγματα, αλλά επί της ουσίας είναι ακόμα αδιευκρίνιστο γιατί έχουμε αυτή τη μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με άλλες ιώσεις. Έχουμε πραγματικά μια μεγάλη διαφοροποίηση. Από την άλλη, από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το οποίο αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό και με βάση αυτό να λέμε, ας πούμε, να κάνουμε όσο και μελέτες να κάνουμε, πάλι ίσως δεν θα βρούμε άμεσα ποιες είναι αυτές οι αιτίες που διαφοροποιούν τόσο πολύ αυτόν τον ιό από άλλους.
Το πιο σημαντικό είναι τώρα πώς θα κάθε ένας προσωπικά θα αντιμετωπίσει καλύτερα αυτό το πρόβλημα, αυτή την κατάσταση. Οπότε νομίζω αυτά τα γενικά συμπεράσματα που σας είπα είναι πιο ωφέλιμα mm-hmm. από το να θέλουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα τα οποία προφανώς άμεσα δεν θα απαντηθούν. Κύριε Τσατσάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρούμε βεβαίως για αυτή τη διάκριση που είναι τιμητική και για σας αλλά και για το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.